όντως αυτό που είπε ο Υπουργός είναι έτσι. Όλες οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου υπηρετούν αυτόν τον στόχο της κυβέρνησης για την ανάπτυξη. Τα πάντα δηλαδή στο κεφάλαιο και απ' την άλλη τσακίζουμε τους εργαζόμενους με αυτές τις ρυθμίσεις εργασιακά. Θέλετε έκρηξη επενδύσεων με μηδενικό ρίσκο και διασφαλισμένα τα κέρδη τους. Αυτό τους υπόσχεστε. Η κινητοποίηση των συνδικάτων που έγιναν κάτω από δύσκολες συνθήκες, έχοντας απέναντι θεούς και δαίμονες, εργοδότες, κυβέρνηση, συνδικαλιστική μαφία, μέσα μαζικής χειραγώγησης, είχαν ως αίτημα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, καθώς και τα άρθρα για τα εργασιακά που περιλαμβάνονται σε αυτό. Τα αιτήματα που εκφράστηκαν τους εργαζόμενους ποια είναι? Πρώτον, να αποκατασταθεί η δυνατότητα επέκτασης κήρυξης γενικά υποχρεωτικών, κρατικών και ομοιοπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Δεύτερον, να παραμείνει η αρχή της ευνοϊκότητας ρύθμισης στη συρροή κρατικών ή ομοιοπαγγελματικών με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τρίτον, να καταργηθούν οι ενώσεις προσώπων. Είναι εργαλεία των εργοδοτών, ήταν το όχημα μείωσης μισθών και τσάκισμα των δικαιωμάτων. Η κανονιστική όρη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που έληξε ή καταγγέλθηκε να εξακολουθούν να ισχύουν για ένα εξάμηνο και να εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό. Επίσης, τέταρτο, να αποκατασταθεί η μετενέργεια στο σύνολο των όρων της συλλογικής σύμβασης εργασίας μετά την πάροδο του εξαμήνου. Πέμπτο, να αυστηροποιηθούν οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 21 του 1876 του 90 και να προβλέπεται ότι οι εργοδότες ή εκπρόσωποι αυτού που παραβιάζουν όρους ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση ή υπουργική απόφαση τιμωρούνται εκτός από χρηματική ποινή και με ποινή φυλάκισης. Αυτή είναι η προστασία, κύριοι, των εργαζομένων. Ακόμα η ποινική προστασία να επεκτείνεται και σε περίπτωση παραβίασης κοινής υπουργικής απόφασης. Έκτο, να καταργηθούν οι εντεγρατικές διατάξεις της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 6 του 2012. Αυτή είναι γνωστή, ποια είναι αυτή η πράξη, για αυτή συζητάμε καιρό τώρα. Έβδομο, να καταργηθεί ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας και η δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά των διαιτητικών αποφάσεων ενώπιον πολυμελούς δευτεροβάθμιας επιτροπής διαιτησίας που μας έφερε πίσω σε ένα σύστημα που προσομοιάζει με το προγενέστερο του 1876 του 90 καθεστώς, με την καθιέρωση ενός νέου σταδίου κρίσης από όργανο στο οποίο την πλειοψηφία έχουν ανώτεροι δικαστές και σύμβουλοι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Έβδομο, να καταργηθεί η υποχρέωση αναφοράς στη διαιτητική απόφαση του περιεχομένου των κανονιστικών όρων άλλων συλλογικών συμβάσεων που διατηρούνται σε ισχύ, γιατί με τον τρόπο αυτό τίθενται ανυπέρβλητα προσκόμματα στη διατύπωση των διατηρητικών ρητρών που στερεότυπα αναφέρονται στις συλλογικές συμβάσεις, βάσει των οποίων τα μέλη της συλλογικής διαφοράς χτίζουν στους ήδη διαμορφωμένους όρους εργασίας και όχι σε κενό και από μηδενική βάση που εσείς θέλετε. 8. Να καταργηθεί ο κατάλογος των επιπλέον στοιχείων που υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη ο διαιτητής ή η Επιτροπή Διαιτησίας, όπως αυτά ορίστηκαν με τον 4303 του 14, όπως ενεργητικά πρόοδος στη μείωση του κενού ανταγωνιστικότητας και στη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, η εξέλιξη ανταγωνιστικότητας και η οικονομική κατάσταση των ασθενέστερων επιχειρήσεων της παραγωγικής δραστηριότητας. Πρόκειται για κατάλογο στοιχείων που χαρακτηρίζονται από απόλυτη μονομέρεια υπέρ της εργοδοτικής πλευράς. Αυτό κάνει σήμερα το νομοσχέδιο. Να αποκατασταθούν οι ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις και στον χώρο των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών που πλήγησαν βάναυσα με τα μνημονιακά νομοθετήματα των προηγούμενων ετών. Οι απεργίες, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες και το συλλαλητήριο που είναι μπροστά την 5η-24η Οκτώβρη, στο οποίο καλούμε με την ευκαιρία να πάρουν μαζικά μέρος οι εργαζόμενοι, απαιτούν να αποσυρθούν τα άρθρα 54, 56, 57 του νομοσχεδίου και να ικανοποιηθούν όλα τα παραπάνω. Διατείνεστε με το άρθρο 58 ότι προστατεύεται τους εργαζόμενους και προβλέπω ότι η μη καταβολή των δουλευμένων για 2 μήνες θα αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή και θα μπορεί να διεκδικεί αποζημίωση. Και ρωτήσαμε και πάλι, μα αυτός που δεν πληρώνεται δουλευμένα θα πληρώσει αποζημίωση? Το λέμε καθαρά, κοροϊδεύεται, κύριε.
Η απόδειξη είναι στο παρακάτω άρθρο, στο 162, το οποίο καταργεί τη δυνατότητα της εταιρείας επιθεωρήσεως παιχνίων για ανάκληση της άδειας καζίνου όταν καθυστερεί την καταβολή δουλευμένων, και αυτό αντικαθίσταται μόνο για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Μια ακόμα ρύθμιση στήριξη στους επενδυτές να μην πληρώνουν τους εργαζόμενους. Το να πούμε ντροπή δεν λέει τίποτα, γιατί δεν υπάρχει. Είστε περήφανοι που θωρακίζετε τους επενδυτές απέναντι στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι στους Δήμους, με τις κινητοποιήσεις τους, απαιτούν να αποσυρθεί το άρθρο 179 και να σταματήσει η παράδοση επιχειρηματικούς ομίλους των τομέων καθαριότητας, πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού και άλλα, και μάλιστα χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το αίτημα για σταθερή και πλήρη δικαιώματα στην εργασία είναι καθοριστικό και σε αντίθεση με τα άρθρα για τη μερική απασχόληση. Με βάση τις ρυθμίσεις του άρθρου 59, ο μερικός απασχολούμενος μπορεί να δουλεύει όσο θέλει ο εργοδότης. Το νομοσχέδιο, αφού μνημονεύει τις διάφορες μορφές απασχόλησης, παραπλανητικά θέτει τον τίτλο «Μέτρα προστασίας εργαζομένων μερικής απασχόλησης». Μα ποια είναι η προστασία? Πρώτο, η δίθεν προσάξιση είναι μεγάλη μείωση, αφού από 40% που αμείβεται η πρόσθετη ώρα για τον εργαζόμενο με πλήρη απασχόληση, θεσπίζει την προσάξιση 12% για την πρόσθετη ώρα στον εργαζόμενο με μερική. Δίνεται τη δυνατότητα να απασχολούν τον εργαζόμενο μια ώρα παραπάνω και να του δίνει ένα διεύρο, και δεν θα τον έχει πλήρως απασχολούμενο ποτέ. Δεύτερο, ποια είναι η προστασία όταν λέτε ότι υποχρεούται να παράσει πρόσθετη εργασία ο μερικά απασχολούμενος? Από εδώ φαίνεται ότι προβάλλεται την αλήθεια με το κεφάλι κάτω. Αυτά τα μέτρα έρχονται για να απελευθερώσουν πλήρως τη μερική απασχόληση και να τη γιγαντώσετε. Τρίτο, ποια είναι η προστασία όταν στο σημείο 2 του άρθρου 59 λέτε ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται δυσμενώς οι μερικώς απασχολούμενοι σε σχέση με τους συγκρίσιμους εργαζόμενους με κανονική απασχόληση, εκτός αν συντρέχουν, λέτε, λόγοι που του δικαιολογούν? Άρα μπορούν να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση. Τέταρτο, προβλέπεται ότι αν ο εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης γίνει μερικής, έχει δικαίωμα επανόδου σε πλήρη, εκτός αν δικαιολογείται η όποια άρνηση της επιχείρησης από τις επιχειρησιακές ανάγκες. Με όλα αυτά, δεν ανοίγεται πλατιά την πόρτα στην μερική απασχόληση? Αυτές οι ρυθμίσεις είναι τα θέλω του εργοδότη. Δεν είναι εργατικό δίκαιο. Είναι το πλήρες ξύλωμα κάθε εργατικού δικαίου. Άρθρο 69. Αναλυτικές παιδικές δηλώσεις. Θα τιμωρεί το εργαζόμενος επειδή δεν θα καταθέτει απιδέλτα ο εργοδότης. Ενώ δεν αποδίδει τις εισφορές των εργαζομένων, ο εργαζόμενος θα μένει ανασφάλιστος, με ό,τι σημαίνει αυτό για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, για τις παροχές σε είδος, χρήμα κλπ. Για παράδειγμα, οι οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία είναι 35 δις ευρώ, με αρκετές επιχειρήσεις να οφείλουν δεκάδες εκατομμύρια. Μπορείτε να μας πείτε με αυτή τη ρύθμιση πώς θα διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι? Στο άρθρο 71 προβλέπεται ο αποκλεισμός των εργαζόμενων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΑΕΠ από τις ρυθμίσεις που ισχύουν για όλους τους άλλους εργαζόμενους του δημοσίου, κάτι που συνιστά άνηση μεταχείριση και εγκλωβισμό τους. Για το άρθρο 54, το Μητρώο και την ηλεκτρονική ψηφοφορία, έχουμε αναφερθεί αναλυτικά. Επιχειρείται την πιο αντιδραστική μεταρρύθμιση στο συνδικαλιστικό νόμο μετά τη μεταπολίτευση. Ο Υπουργός Βλούτσης έχει ως πρότυπο τον Υπουργό της Μεταπολίτευσης, τον Λάσκαρη, που και αυτός ήθελε να καταργήσει την πάλη των τάξεων, όπως ανοήτως έλεγε τότε. Δεν θέλω να πούμε παραπάνω. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θέλετε να χτυπήσετε τη ζωντανή συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων σε γενικές συνελεύσεις, σε κάθε συλλογική διαδικασία. Θέλετε ο εργαζόμενος από το τηλέφωνό του μπροστά στον εργοδότη και τους ανθρώπους τους, με την απειλή της απόλυσης, να στέκεται απέναντι στους διοικητικούς αγώνες. Επιχειρείτε την πλήρη υποταγή στη γραμμή της συνένεσης με τις πολιτικές που υπηρετούν το κεφάλαιο. Άρθρο 48. Συνεχίζεται το τσάκισμα των εργαζομένων και άλλων κλάδων και άλλων δραστηριοτήτων. Καταργείται την γενιακά δικαιαργία σε κέντρα διανομής εμπορευμάτων προς καταστήματα ελληνικής πώλησης. Όλα τα logistics και όλα αυτά, αποθήκες και ιστορίες, καταργείται η κυριακά δικαιαργία. Το άρθρο 185 είναι μια φωτογραφική διάταξη, κύριε Πρόεδρε, με αποκλειστικό σκοπό να τεθεί στο αρχείο η υπόθεση της διαπεριφοράς συνεδριάσεων στους Δήμους. 67 συνεδριάσεις, 100 αποφάσεις με οικονομικό αντικείμενο εκατομμυρίων ευρώ κατά την προηγούμενη θητεία και νυν δημάρχου, προβεβλημένους στελέχους σας,
Έρχεστε λοιπόν να το λύσετε με αυτή τη φωτογραφική διάταξη. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με τους νομικούς, μπορούν να επισύρουν για τον συγκεκριμένο δήμαρχο, πέρα από την ποινή της προσωρινής ή και οριστικής αργίας, και σοβαρότατες ποινικές κυρώσεις. Σημειώνουμε ότι για την υπόθεση έχει ήδη εκδοθεί και διαβιβαστεί στην εισαγγελία του Ρίου Πάγου, όπου εκκρεμεί η υπόθεση για την απόδοση ποινικών ευθυνών, πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης που επιβεβαιώνει αυτές τις καταγγελίες. Τέλος, και με αυτό το νομοσχέδιο επιχείρητε να δημιουργήσετε τις συνθήκες για την επενδυτική έκρηξη, όπως λέτε, την καπιταλιστική ανάπτυξη, που έχει ως προϋπόθεση τη φτηνή εργατική δύναμη, την κατάργηση όσων από τους όρους αμοιβής και εργασίας θεωρούνται εμπόδια στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ανάπτυξη που τσακίζει ό,τι άφησε όρθιο η κρίση της. Πιστεύουμε ότι αυτό δεν θα περάσει. Το εργατικό συνεργασικό κίνημα, όσα εμπόδια και αν βάλετε, θα ανασυνταχθεί και είναι βέβαιο, είναι νομοτέλεια η ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας.